προηγούμενη κουβέντα που είχαμε εδώ με τους συναδέλφους, που καταλήγει ψηφίζουμε πρωθυπουργό την Κυριακή. Γιατί το πρόγραμμα είναι δεδομένο, έτσι, το τρίτο μνημόνιο, οπότε ψάχνουμε για πρωθυπουργό μόνο. Δεν νομίζω πως είναι αυτή η ερμηνεία. Η σωστή ερμηνεία, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι χρειάζεται στο τιμόνι της χώρας, καθώς είναι και πρωθυπουργικό κεντρικό το σύστημα, να είναι αυτή η ισχυρή πολιτική δύναμη που μπορεί και επιπλέον πράγματα πέραν της συμφωνίας, διότι πολλά υπουργεία εξαρτώνται κατά μικρό ποσοστό από αυτή τη συμφωνία, να παράξει μια πολιτική φιλολαϊκή, αλλά και σε θέματα της συμφωνίας τα οποία έχουν μείνει επί τούτης ανοιχτά και διεκδικήσιμα, να έχει ένα πρόσημο φιλολαϊκό προοδευτικό. Ως προς αυτό λοιπόν, πιστεύω πως η επιλογή, μετά και από όλη τη συζήτηση που έγινε προεκλογικά, έχει ένα πρόσημο. Έχει ένα πρόσημο, ναι. Διότι η κοινωνική πόλωση που υπάρχει παράγει ένα πεδίο για την ύπαρξη και όχι συνύπαρξη, ναι, αριστεράς και δεξιάς. Τώρα, καθαρά συγνώμη, πράγματα. Είναι θέμα μονάδας ή μονάδων. Η ισχύς λέμε εν τη ενός. Και στο κάτω-κάτω της γραφής, έτσι όπως ήρθανε τα πράγματα, που είναι πολύ σκληρά για όλους και το ξέρετε εσείς καλύτερα από όλους. Λοιπόν, γιατί φέρατε αυτή τη συμφωνία, δεν μπορούν, λένε οι πολίτες, που σας το λένε από το 12. Καθίστε κάτω, βρείτε τα σε 5 σημεία και προχωρήστε. Και στο κάτω-κάτω της γραφής, όσο κι αν είναι οι διαφορές, εάν υπάρξει συμφωνία σε 5 σημεία, προχωρήστε σε αυτά τα 5 σημεία. Βέβαια, ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ λέει ότι αυτό ακυρώνει την ταυτότητά του, έτσι. Το είπε χθες ο κ. Τσίπρας. Όχι, αυτό ακυρώνει κάτι περισσότερο από αυτό που είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Ακυρώνει την δημοκρατική λειτουργία, στην οποία σας επαναλαμβάνω, σε συνθήκες ιδιαίτερα πόλωσης κοινωνικής, όπως παράγεται αυτή η πόλωση και από τα 5 χρόνια μνημόνιο και από αυτή τη συμφωνία με τα προαπαιτούμενα παύλα μνημόνιο, έτσι. Αυτή η κοινωνική πόλωση που παράγεται θέλει πολιτικές με πρόσημο, θέλει μεροληπτικές πολιτικές. Είμαι πάρα πολύ σαφής, υπέρ των πιο αδυνάτων ή υπέρ των πιο ισχυρών. Άρα έχει σημασία η διακριτότητα αριστεράς-δεξιάς. Άλλο εάν μέσα στη Βουλή ή σε σημεία στα οποία μπορεί να γεννηθούν ιδέες, παραδείγματος χάρη για αυτό το οποίο λέγεται αντισώματα, ισοδύναμα κτλ., ναι, μπορούν να υπάρχουν επιμέρους και ad hoc συνεργασίες ή να ψηφίζονται από πολύ μεγάλα μέρη της Βουλής, δηλαδή και πέραν των δυνάμεων που έχουμε συνυπογράψει αυτή τη συμφωνία. Αυτό θα το επιδιώξουμε, αλλά είναι κάτι διαφορετικό και άλλο η συγκυβέρνηση. Συγκυβέρνηση σημαίνει στρογγυλέματα, σημαίνει μέση όρη. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργούνται προσδοκίες στον πολίτη ότι υπάρχει εναλλακτική, σημαντική εναλλακτική. Διότι εδώ βλέπουμε τα παράγοντες των Βρυξελών, ο κ. Ντάισελμπλουμ, ο κ. Γιούνκερ, να λέει ότι τα περιθώρια είναι πάρα πολύ στενά. Αυτές είναι οι ράγες, αυτές είναι οι γραμμές. Μήπως με αυτόν τον τρόπο δημιουργούνται προσδοκίες που στην πορεία δεν μπορούν να καλυφθούν. Αυτό θα κριθεί. Δηλαδή το πόσο είναι βιώσιμη αυτή η συμφωνία θα κριθεί μεταξύ μας όταν μιλάμε, δίνουμε διάφορα ποσοστά, δεν θα σας το αποκαλύψω. Τους επόμενους μήνες, σε μεγάλο βαθμό από τη συζήτηση που θα γίνει για το χρέος, για τις επενδύσεις τις ευρωπαϊκές, για τις επενδύσεις απ' έξω από τους BRICS, από τη συμμετοχή ή μη της χώρας στην ποσοτική επέκταση Ντράγκη στο σχετικό πρόγραμμα. Γιατί λέτε ότι στο τέλος της τετραετίας η Θεσσαλονίκη θα είναι εφαρμοσμένη πολιτική. Ναι, ναι, βεβαίως. Αυτό λέτε. Το εννοούμε απολύτως. Άρα, τους επόμενους μήνες και φτάνοντας στο πρόγραμμα, μίλησε και ο Ευκλήδης προχθές γι' αυτό, το Φλεβάρι-Μάρτι, δηλαδή στην συμφωνημένη έτσι, υποχρέωση της χώρας να έχουμε ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα παραγωγικής ανασυγκρότησης κατά Μάρτι, θα έχει διαμορφωθεί το πεδίο με τα συν-πλην που θα ξέρουμε πόσα έσοδα και πόση αναπτυξιακή δυναμική και ορμή θα υπάρχει στο προσεχές διάστημα, έτσι ώστε να μπορούν να υπάρξουν αυτά τα περίφημα ισοδύναμα, το παράλληλο πρόγραμμα κτλ. Δεν είναι κάτι που το έχουμε στο χέρι. Σας το λέω ευθύτατα. Δηλαδή, άρα οι προσδοκίες ως προς αυτό δεν μπορεί να είναι βεβαιότητα, αλλά μπορεί να είναι προσδοκίες, διότι υπάρχουν πράγματα. Ξεκινάμε με δύο πλεονεκτήματα. Το ένα πλεονέκτημα είναι ότι δεν ισχύει όπως το Φλεβάρι που μπήκαμε σε μια οικονομική ασφυξία. Όλοι ξέραν ότι στις 28 Φλεβάρι και ύστερα, εάν μάλιστα ήταν αυτή η επιλογή και του κόσμου. Τέλος 16 και αρχές 17.
Είναι πιθανό, δεν μπορεί κανείς να μιλήσει γι' αυτό σήμερα. Δεν το εξαρτάται το Τσίπρας, δεν το και από εγώ. Το διεθνές οικονομικό κλίμα. Έτσι. Ο κύριος Τσίπρας μίλησε για αυτός το τέλος είναι του 2016 λοιπόν. Και αρχές 2017 θα είμαστε στις αγορές. Αυτός είναι ο στόχος μας. Το διεθνές οικονομικό κλίμα, το ευρωπαϊκό οικονομικό κλίμα, το ότι ζούμε μέσα σε ένα σύνολ. Και η πορεία της χώρας σε σχέση με τα έσοδα, δηλαδή με τις υπόλοιπες πηγές που σας είπα, θα δείξουν κατά πόσο είναι εφικτό. Αυτός είναι ο στόχος μας. Έτσι θα κινηθούμε. Εσείς λέτε θα κριθεί αν είναι εφαρμόσιμη. Πιστεύετε. Αν είναι βιώσιμη. Ναι. Πιστεύετε ότι είναι. Ναι. Αφήνει πολλά περιθώρια για να είναι. Και κυρίως αφήνει τα περιθώρια σε κάποια κρίσιμα ζητήματα. Ναι. Όχι σε όλα τα κρίσιμα. Όχι. Να πιάσουμε δηλαδή μερικά στο από θέμα αυτά. Των αποκρατικοποιήσεων. Δεν θα θέλαμε να έχει υπογραφή ή υποχρέωση για τα λιμάνια. Στο θέμα των συντάξεων. Για τα στο λιμάνια, θέμα των συντάξεων μπορεί να γίνει, μπορεί να γίνει συζήτηση και εξαρτάται μέσα στο 16 όπου υπάρχουν οι ρήτρες για το 1% πέραν του 2% που είναι για την ενίσχυση του ασφαλιστικού συστήματος. Για το 1% μειώσεις, μέχρι τότε πιστεύουμε ότι θα υπάρχουν αντίμετρα που θα δώσουν τη δυνατότητα να υπάρξει αλλαγή ως προς τα 1%. Για τα λιμάνια έτσι. Που λέτε δεν θα θέλαμε, αλλά θα γίνουν οι καλύτερες δυνατές συμφωνίες. Διαφορετικές με τις προηγούμενες που ήταν το 67% και με άλλους όρους. Πιέζαμε και πριν να γίνει η συμφωνία σε συζητήσεις με τους Κινέζους για να είναι μικρότερο το ποσοστό του 51% και να είναι και με σεβασμό το δημόσιο. Δεν το είχαν δεχθεί. Ναι. Είναι κάτι το οποίο θα μπει σε συζήτηση και νομίζω θα είναι σκληρή συζήτηση γύρω από αυτό το ακούσουν θέμα. Οι μιστές, κύριε Βούτση, τι διασφαλίζει ότι εάν υπάρχει μια συνέπεια, οι προσπάθειες οι δικές μας θα τις δουν με περισσότερη έτσι, συμπάθεια αυτή τη δύο φορά. Δύο πράγματα διασφαλίζουν. Πρώτον, το αν υπάρχει μια συνέπεια σε ένα πρόγραμμα, σε μια συμφωνία η οποία έχει ξεπεράσει το σκόπελο της χρηματοδότησης. Διότι θυμηθείτε ότι την άλλη φορά ήταν και τιμωρητικό, πολιτικό το ζήτημα. Θέλαν με το Ask and Do να ξαναφέρουν στο τραπέζι και το φέρανε με bypass της πέμπτης αξιολόγησης που δεν είχε υπογράψει ούτε ο Σαμαράς με το περίφημο email Χαρδούβελη. Δεν το είχαν κάνει δεκτός, ζητάγανε τα μαλλιοκέφαλά τους, τα ξαναφέραν στο τραπέζι. Ούτε κατά τη διάνοια. Ναι, δεν αλλά θέλαμε. Είχαμε στο άλλο όμως. Δεν θέλαμε αξιολόγηση να περάσουμε. Από 4 ή 5 αυτό είναι. Μετά την έκκληση που κάνατε και στο τραπέζι. Δηλαδή η πέμπτη αξιολόγηση ξανάρθε στο τραπέζι και το περίγραμμα της συμφωνίας που υπήρξε είναι σε μεγάλο βαθμό αυτή η αξιολόγηση. Όχι σε απόλυτο, διότι δεν έχει και αυτό είναι κρίσιμο μέγεθος τα πλεονάσματα, τα τερατώδη που προβλέπονται σε εκείνη την αξιολόγηση. Έχει μέτρα όμως, κύριε Βούτση. Έχει μέτρα τα οποία επιτρέψτε μου να πω ότι με την χρηματοδότηση που θα υπάρχει και κυρίως με τα επιπλέον έσοδα στα οποία προσδοκούμε από την άμβληση του θέματος την απομείωση του θέματος του χρέους πάρα πολύ εύκολα θα μπορούσαν ισοδυνάμως να τα υπερβούμε. Κύριε Βούτση, για να τα βάζουμε για να καταλαβαίνουμε σε αυτά που καταλαβαίνει άμεσα ο κόσμος. Γιατί από τις 21 Σεπτέμβρη και μετά θα αρχίσουν να σκάνε μύτη τα μπιλέτα που έχουν να κάνουν με τον έμφυα, που έχουν να κάνουν με το φόρο εισοδήματος που έχει ήδη ξεκινήσει, περαιτέρω μειώσεις στις συντάξεις. Τι θα γίνει με τους αγρότες οι μειώσεις αφορούν, σας επαναλαμβάνω, στο 2% που και στις επικουρικές και στις κεντρικές. Αλλά πάμε και παραπέρα. Και τις κύριες που είναι υπέρ υγείας. Το 1% ύστερα θα είναι αιτήσιο για το νόμο του 10. Το βλέπουμε, λέτε. Πάμε στη βασική σύνταξη στα 360 ευρώ. Αυτός λέει είναι ο στόχος και αυτό πρέπει να αποτρέψουμε. Έχουμε το άλλο. Αυτό θα το αποτρέψουμε. Για να τα συνεννόηση η οποία θα γίνει και με τα έσοδα που θα έχουμε να αποτρέψουμε αυτές τις δραματικές μειώσεις. Δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουμε οι αδύνατοι να γίνουν πιο αδύνατοι στη χώρα. Αυτό είναι το πρόσημο γύρω από το οποίο κινείται όλη μας η πολιτική. Αυτό έχει να κάνει η επόμενη κυβέρνηση μέσα σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Δηλαδή, για τους αγρότες, όπου πρέπει να κλείσετε τι θα κάνετε μέχρι τον Οκτώβρη, γιατί θα περάσει το ως προαπαιτούμενο από τη Βουλή. Ήδη από το 55% που πληρώνουν τώρα το πετρέλαιο θα πάει, εκτοξεύεται τριπλάσιο, πάει στο 200, πού πάει. Σε αυτό τι θα κάνετε, δηλαδή τα ισοδύναμα δεν είναι κάτι άντε θα έχω χρόνο να τα δω και να τα μελετήσω. Πρέπει δηλαδή να είσαστε έτοιμοι όποια και να είναι η επόμενη κάνουμε κυβέρνηση. Αυτή την προσπάθεια η οποία εκτίθεται και στο πρόγραμμά μας το κυβερνητικό το οποίο έχει αναρτηθεί και όποιος θέλει μπορεί να πάει να δει ιδιαίτερα, αλλά οι αναφορές, οι ρητές υπήρχαν
υπήρξαν και στη Θεσσαλονίκη. Κάνουμε μια συστηματική προσπάθεια, γνωρίζοντας πια τα πράγματα καλύτερα, έχοντας την εμπειρία της επτάμινης διακυβέρνησης, έτσι ώστε να υπάρχουν πολιτικές εν συνόλο, όχι μόνο χρηματικά αντίμετρα, πολιτικές εν συνόλο που θα ελαφρύνουν, παραδείγματος χάρη, τους αγρότες σε όλες τις πλευρές της άσκησης του επαγγέλματός τους, έτσι ώστε σε τελευταία ανάλυση να είναι θετική η απολαβή σε σχέση με το τι θα παίρνουν. Έχουμε γνώση των θεμάτων αυτών και θα κάνουμε κάθε προσπάθεια σε επαφή με αυτόν τον κόσμο, έτσι ώστε να απαλύνουμε τις όποιες αρνητικές κοινωνικές επιπτώσεις. Ο χρόνος είναι πολύ συγκεκριμένος που πρέπει να καταληθούν οι προτάσεις από όλα τα κόμματα και δύο από τους δύο μονομάχους. Και αυτό δεν το έχουμε ακούσει. Αυτό έχει κατατεθεί από την πλευρά μας, σας λέω, είναι αναρτημένο από προχθές. Όχι η περίληψη του προγράμματος, το συνολικό είναι 128 σελίδες, ένα συνολικό πρόγραμμα για όλες τις κατηγορίες που είναι το πλαίσιο. Ναι, που θα λειτουργήσουμε και πλέον είναι πιο συγκεκριμένο. Σύμφωνοι, εγώ σας λέω, δηλαδή λέτε όμως αυτό να το δούμε με τα έσοδα που θα έχουμε, πώς θα πάει το πρόγραμμα. Βεβαίως, σε βάθος χρόνου. Αυτό που θα γίνει με τους χρόνου, θα έχουμε τα δεδομένα, ναι, πηγαίνοντας για ψήφιση του προϋπολογισμού, θα έχουμε τα δεδομένα τώρα, δηλαδή πώς έχει πάει το θέμα σε σχέση με το χρέος, με τις επενδύσεις και το πακέτο Γιουγκέρ και τη συμμετοχή της χώρας. Αυτό που θα γίνει όμως και ξεκινάει για τους αγρότες, ξεκινάει ήδη, θέλω να σας πω. Άρα λοιπόν τι θα περιμένουν να δουν το Μάρτιο οι αγρότες? Τι θα γίνει με το ΦΠΑ στα νησιά? Θα περιμένουν, γιατί περιμένανε πολύ, έχουν υποστεί πολλά, έχουν δώσει πολλά, τους έχουν πάρει πολλά και ταυτόχρονα όμως βρίσκονται σε μια θέση και οι αγρότες, έτσι, στην οποία θα πρέπει να διευκρινιστεί απολύτως και το καθεστώς του καθεαυτού και αγρότη ως μόνο επαγγέλματος και το μητρό, το οποίο θυμάστε από πότε το συζητάμε, των αγροτών και έτσι σε σχέση με τα... Αμυγός, ποιος είναι ο αριθμός των αγροτών? Ποιος είναι ο αριθμός των αγροτών? Ήταν στο 5%, είχε φτάσει 4,5% με 5% ο πραγματικός αγροτικός πληθυσμός που απασχολείται με καθαυτή. 800.000, ας πούμε. Μπορεί να είναι και λιγότερο, μπορεί να είναι και λιγότερο, διότι αρκετοί βρίσκονται σε σύνταξη και παραμένουν. Εκεί θα υπάρξει μια διάκριση, από ό,τι γνωρίζουμε, σε αυτούς που ασκούν αγροτικό επάγγελμα αυτό καθ' αυτό και, καθ' αυτό, και σε αυτούς που κάνουν και κάτι άλλο, έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Στο πλαίσιο και της συζήτησης γενικότερα για το περιουσιολόγιο, για το φορολογικό σύστημα πια, που είναι το μεγάλο στοίχημα για να υπάρξει ένα ενιαίο, ας πούμε, δίκαιο φορολογικό σύστημα που καθένας να ξέρουμε να απεικονίζει τα πραγματικά του εισοδήματα. Τι σας κάνει να πιστεύετε, γιατί έχετε μιλήσει με βαριά λόγια για αυτό που αντιμετωπίσατε στους μήνες της διακυβέρνησης και της διαπραγμάτευσης με τους Ευρωπαίους εταίρους και με την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, τι σας κάνει να πιστεύετε ότι τώρα τα πράγματα θα πάνε καλύτερα, δεν θα λειτουργήσουν τιμωρητικά, γιατί αυτό επαναλαμβάνεται συνέχεια, ότι ήθελαν να τιμωρήσουν την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και θα αποδεχθούν αυτό που θα προτείνετε, γιατί φαντάζομαι και το άλλο που προτείνατε, αυτό λέτε, ότι ήταν ολοκληρωμένο, είχε λογική, δεν ήταν προτάσεις, απλώς δεν ήθελαν καν να δουν αυτές τις προτάσεις. Και κάθε φορά έλεγαν ναι, καλό αυτό, αλλά έρχονταν μετά από δύο μέρες και έλεγαν όχι, αυτό που σας έχουμε πει. Κάπως έτσι ήταν. Τώρα είναι διαφορετικά τα πράγματα, διότι έχει λυθεί το μείζον, έχει κριθεί το μείζον ότι η χώρα θα έχει χρηματοδότηση, δεν πρόκειται να μπει σε φάση οικονομικής ασφυξίας. Και σταθερότητα θα έχει η χώρα. Και σταθερότητα θα έχει η χώρα. Επιτρέψτε μου να πω. Για τους 53 ότι... ο κύριος Μημαράκης, ότι είναι η νέα αριστερή πλατφόρμα. Μια χαρά είναι και 53 και 73 και όλοι μας μια χαρά. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Από είναι απολύτως δεσμευτικό. Είναι απολύτως δεσμευτικό το πολιτικό πλαίσιο. Θα υπάρχει πρόβλημα, λέτε? Καμία. Κανένα πρόβλημα, διότι τα συζητάμε εμείς έγκαιρα και θα τα συζητάμε. Και αν υπάρξει, θα είναι ανεκτική η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ όπως ήταν μέχρι εκεί που έφτασε μετά να παραιτηθεί? Όταν πρέπει θα είναι ανεκτική. Όταν πρέπει θα είναι ανεκτική. Να μην φτάσουμε όμως αυτό πριν σας απαντήσω για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να ξέρουμε ότι αυτοί οι δύο-τρεις μήνες είναι πάρα πολύ κρίσιμοι. Μετά από εμάς είναι οι εκλογές. Πορτογαλία, ύστερα Ισπανία και ύστερα Ιρλανδία. Ναι. Θα φτιαχτεί και ο πολιτικός, μήνυμα, λέτε, και ο πολιτικός χάρτης του συσχετισμού. Και είδατε και την εκλογή του Τζέρεμι Κόρμπιν προχθές εκεί. Άρα λοιπόν είμαστε σε μια κρίσιμη φάση όπου σωστά βλέπουν προς τα δω και σωστά και εμείς, ο λαός μας πρέπει να δώσει, αν θέλει, να δώσει μηνύματα προς τα εκεί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή και η Ευρωζώνη, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα, βρίσκεται μπροστά σε πελώρια προβλήματα. Ουκρανικό, η συνθήκη TIP
που συζητιέται με τη διατλαντική συνθήκη, η οποία διακινδυνεύει όλα τα δυνατά, όλες τις δυνατές κατακτήσεις των προηγούμενων δεκαετιών στο εμπορικό δίκαιο και αλλού, και βεβαίως η κρίση χρέους και το προσφυγικό μεταναστευτικό. Ναι. Άρα, στο σύνολο αυτών των προβλημάτων, καλείται η ηγεσία της Ευρώπης και σωστά και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ποντάρει από ΙΕ μέχρι εκτάκτωση της Σύνοδος Κορυφής. Και ο Τσίπρας λέει ότι θα πρέπει το Ευρωκοινοβούλιο να είναι ως ο πέμπτος στη συζήτηση που θα γίνει για το χρέος. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουν μπει τα πράγματα στο τραπέζι. Πάντως, δεν είναι η κατάσταση περσινή του Γενάρη-Φλεβάρη, με συγχωρείτε, όπου υπήρχε εκείνη η αλαζονία, η απίστευτη. Μόνο το οικονομικό θέμα υπάρχει, μόνο οι αγορές υπάρχουν και πάμε να λύσουμε αυτό τα ζητήματα. Είναι δεν είναι από έτσι. Τη μία, και το λέτε εσείς για τη βοήθεια που δόθηκε από την πλευρά της Γαλλίας, από τον κύριο Λάν και στο ζήτημα το δικό μας και της Ιταλίας και με τον κύριο Ρέντζι. Ενώ δεν ήταν δεδομένα αυτά, θυμάστε. Όχι. Στην αρχή της διαπραγμάτευσης. Αυτό είναι αλήθεια. Είχαμε απέναντί μας ένα μέτωπο του Νότου. Ναι. Δηλαδή ξεκινήσαμε με το αντίθετο από αυτό που προσδοκούσαμε. Επειδή είπατε έτσι. Και για τις εκλογές στην Ισπανία, ναι, ναι. Βλέπω τους Ποδέμος πάντως να αγκαλιάζουν τους συντρόφους σας που φύγανε, τις ΛΑΕ. Και γυρνάνε την πλάτη στο ΣΥΡΙΖΑ. Θα έλεγα ότι αυτό δεν έχει σχέση με την αλήθεια. Αύριο όχι, θα είναι εδώ ο κύριος Ιγκλέση. Όχι, ήταν η μειοψηφία κάποιοι συνεργάτες. Κάποια συνδυσσόση. Δεν είναι διασπασμένοι. Κοιτάξτε, ένα λεπτό. Δεν είναι διασπασμένοι. Έχουν και αυτοί τις ιδιομορφίες τους, τις συναισθώσεις τους, τις διαφοροποιήσεις τους, όπως σε όλα τα κόμματα υπάρχουν. Αυτοί δεν έχουν διασπαστεί οι άνθρωποι. Και γιατί να διασπαστούν, χτύπα ξύλο. Πάντως, κύριε Φούτση, ούτε εμείς θέλαμε να διασπαστούμε. Το είπε και ο κύριος Τσίπρας εχθές, η ελληνική τραγωδία αλλά και το προσφυγικό φέρνουν στην επιφάνεια βαθύτατες διαχωριστικές γραμμές. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν, με αφορμή και τις εκλογές στα κράτη αυτά που είπατε, αν εκτιμάτε ότι μια νίκη του ΣΥΡΙΖΑ θα εκπέμψει ένα σήμα κάποιων αλλαγών ή μια προσπάθεια συνολικής αλλαγής στο ζήτημα της λιτότητας. Απολύτως. Δηλαδή το ζήτημα της λιτότητας και των στρατηγικών της λιτότητας και της μη αλληλέγγυας αντιμετώπισης της κρίσης χρέους και της τέτοιας λειτουργίας της ΕΚΟΥΤΟΥ που παρόλα αυτά και με αντίρρηση των Γερμανών προχώρησαν στην ποσοτική επέκταση το πρόγραμμα Ντράγκη του 1-3 που η χώρα μας βρέθηκε εκτός τους 7 πρώτους μήνες επειδή ήταν σε πρόγραμμα, μεγάλη αντίφαση. Αλλά τώρα ελπίζουμε να μπούμε. Είναι το μόνο πραγματικό χρήμα που υπάρχει, να ξέρετε, πολύ πιο πραγματικό. Πότε από το αυτό βλέπετε, το αυτό, κύριε Βούτση, πρέπει να... είναι πολύ σημαντικό πρέπει να γίνει... αυτό για να κινηθεί και η οικονομία. Με το που θα γίνει η πρώτη αξιολόγηση υπάρχει η δέσμευση πριν να μπούμε... Τέλος να του μπούμε έτους. Στις... Να ναι, βέβαια, πριν το τέλος. Ανακεφαλαίωση των τραπεζών που θα ξεκινήσει στις 8, νομίζω, ή εν πάση περιπτώσει στις αρχές Οκτώβρη, και είναι ένας από τους λόγους που αποκλείουν όλοι τις επόμενες δεύτερες εκλογές κτλ. Διότι είναι αυτές οι μεγάλες εκκρεμότητες, δεν μπορεί κανείς να παίζει με αυτά. Και αμέσως ύστερα θα μπορέσει η χώρα μας να μπει σε αυτό το πρόγραμμα ποσοτικής επέκτασης. Επειδή... Το οποίο σημαίνει είναι όπως τους Δήμους, ξέρετε, τους ΚΑΠ που παίρνουν κάθε πρώτη του έτους. Παίρνουν ένα. Ένα τεράστιο ποσό για όλη την Ευρώπη. Χρέους, και σας ρώτησα για την εχθρική στάση που λέτε ότι κράτησαν οι Ευρωπαίοι το προηγούμενο διάστημα. Κάποιοι. Άκουγα τον κύριο Τσακαλώτο πάντως να λέει ότι ίσως να έχουμε να αντιμετωπίσουμε την ίδια εχθρική στάση ή τέλος πάντων πολλά προσκόμματα και στη μεγάλη ιστορία του χρέους και τη συζήτηση που λέτε ότι θα ξεκινήσει μετά την πρώτη αξιολόγηση, κύριε Βούση. Είναι ένα ανοιχτό στοίχημα κι αυτό. Πολύ πιο όριμο όμως να απειληθεί. Και όχι μόνο γιατί πιέζουν οι Αμερικάνοι και το δούνο του που είναι σε μια άλλη αντίληψη σε αυτά, αλλά γιατί πιέζει η ίδια πραγματικότητα της οικονομίας στην Ευρώπη. Και έχουμε και κάποιες επίσημες είναι φανερό πια ότι στην κατεύθυνση αυτή, όπως της κυρίας Μέρκελ. Ναι, ναι, βεβαίως. Έχει ανοίξει το θέμα με τον πιο επίσημο τρόπο. Δεν γίνεται με αυτά τα χρέη οποιαδήποτε συμφωνία, ούτε αυτή που έχει και κακές πλευρές, έτσι, και αδύναμες πλευρές, κατά τη γνώμη μας καλύτερη από τις προηγούμενες προτάσεις των εταίρων δανειστών ή αυτή που μπήκε στο δημοψήφισμα ή αυτές που θα συνομολογούσαν η Νέα Δημοκρατία, αλλά αυτό είναι υποκειμενική άποψη, είναι δικιά μας άποψη κατά πόσο είναι καλύτερη. Έχουμε τα στοιχεία για να πούμε πως είναι καλύτερη. Καμία συμφωνία δεν μπορεί με τέτοιο χρέος να έχει απόδοση. Καμία. Έτσι είναι σαφές. Και αυτό αφορά όλες τις χώρες. Και αυτά που λένε περί Ιρλανδίας, Πορτογαλίας κτλ. Να ρωτήσουμε εκεί τι διαρθρωτικά προβλήματα μείνανε άλυτα ή τι κοινωνίες αφήσανε πίσω τους αυτά τα προγράμματα τα θανατερά.
Να σας ρωτήσουμε τώρα, κύριε Βούτση, γιατί είπαμε για το θέμα της Νέας Δημοκρατίας που επιμένετε ότι δεν μπορεί να υπάρξει τέτοια συμμαχία σε κυβέρνηση μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας. Φαντάζομαι το πιστεύουν, μην βλέπετε τώρα επικοινωνιακά από το πλασάρο. Είναι υποκριτικό, λέτε. Απολύτως. Επιτρέψτε μου να πω ότι την ίδια ώρα λένε ότι τους 6 μήνες κάναμε τέρατα και σημεία. Και έχουν, ναι, πιάσει, έχουν πιάσει οικονομία, για να παιδεία, κερδίσουν, και όχι, με τα ονόματα των υπουργών. Οικονομία, παιδεία, μετανάστευση. Εσείς έχετε πιάσει άλλα ονόματα από το παλιό, όχι, που λέτε που δεν θέλουμε να συνεργαστούμε, ότι... που αν φύγουν αυτά μπορούμε και να συνεργαστούμε. Όχι, όχι. Εννοώ ότι έχουν πιάσει πολιτικές, που λένε ότι υπήρξε μια, ας πούμε, υποχώρηση της χώρας σε πλήθος τομέων. Πώς είναι δυνατόν τώρα να πάμε. Συγγνώμη, δεν θα αλλάξουμε. Το θέμα της παιδείας δεν είναι μόνο η αναφορά από τη Νέα Δημοκρατία και η κριτική που σας έχει ασκηθεί. Σας έχει ασκηθεί και από το ΠΑΣΟΚ με έντονο τρόπο και από το ποτάμι. Είναι κάτι, γι' αυτό, ας πούμε, δεν υπάρχουν προϋποθέσεις με αυτά τα κόμματα, με αυτά τα οποία λένε για αυτούς τους τομείς αυτή τη στιγμή προεκλογικά. Δεν υπάρχουν προϋποθέσεις επίσης για συνεργασία. Και τι θα κάνετε. Τι θα κάνετε δηλαδή. Θα δούμε αμέσως μετά τις εκλογές. Τι, θα αλλάξετε πολιτική εσείς ή θα ενσωματώσετε τις πολιτικές σας. Ευσύτατα ότι θα βρεθούν, σε μία θέση ευθύνης και τα μικρότερα αυτά τα κόμματα, αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία. Δηλαδή, θα υπάρξουν να προγραμματικές διεργασίες, τις οποίες δημόσια καθένας θα τις πει. Κύριε Βούτση, δηλαδή, όχι από την πλευρά μας πάντως. Συγγνώμη, για να αναλάβουν τις ευθύνες τους και αυτοί. Δηλαδή, τι θα πείτε, εγώ είμαι το πρώτο κόμμα, έχω έρθει λοιπόν πρώτο κόμμα, αυτό είναι το πρόγραμμά μου, η πολιτική μου, και εσείς μικρότερα κόμματα, για να μην κινδυνεύσει η χώρα και πάμε πάλι σε εκλογές, ελάτε να συνεργαστείτε. Εντάξει, δηλαδή νομίζω δεν ότι... το δέχονται. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι... Δεν έχει και λογική αυτό. Έχει μεγάλη λογική. Γιατί, διότι είδατε και με τους ΑΝΕΛ που έγινε συνεργασία, δεν υπήρξε κανένα προγραμματικό ντοκουμέντο, υπήρχε όμως το η προεργασία. Υπήρχε η προεργασία. Όχι, όχι, δεν είχαν συμφωνήσει με αυτό το πρόγραμμα. Το λέγατε από πριν. Το λέγατε από πριν. Υπήρχε η αντιμνημονιακή, γι' αυτό και τον κόσμο. Υπήρχε η αντιμνημονιακή σταθερή, στεναρή στάση και από την πλευρά τους, από τη διαδρομή τη συντηρητική τη δικιά του όδευση. Και έγινε δυνατόν να υπάρξει αυτή η συνεργασία. Λοιπόν, σας λέω ευθέως ότι σε κρίσιμα ζητήματα του προγράμματός μας δεν υπάρχει καμία περίπτωση να στρογγυλέψουμε και να πάμε σε αυτά τα οποία λέει ο κύριος. Όπως παραδείγματος χάρη τα θέματα παιδείας, τα θέματα του σοφρονισμού ή της ηθαγένειας και για τα βαρύδια, ή άλλα θέματα. Και για τα βαρύδια, επιμένετε. Για τα πρόσωπα θα ήμουν αυτή τη στιγμή, θα ήταν εντελώς unfair να εγώ να τοποθετηθώ. Το έκανε ο πρόεδρος του κόμματος και αυτός θα έχει και την πρώτη, την πρώτη ευθύνη στο πλαίσιο της πρώτης εντολής. Για να... Είναι ένα κλικ κάτω από την τοποθέτηση τα του πρόσωπα, κύριου Τσίπρα. Κοιτάξτε, οι πολιτικές έχουν τη μεγαλύτερη σημασία, κάποιες φορές προσωποποιούνται στα πρόσωπα, αλλά εγώ παραδείγματος χάρη την κυρία Γεννηματά, που τη συμπαθούμε γενικώς περισσότερο από τον κύριο Βενιζέλο, όταν σε όλο το debate αναλώθηκε με το να λέει πρώτον όλοι μαζί, αν δεν είναι και η Νέα Δημοκρατία δεν γίνεται τίποτα, την ίδια ώρα που στην Ευρώπη μια πτέρυγα έστω της σοσιαλδημοκρατίας αρχίζει να βλέπει τα σκούρα και να αποκολλάται σιγά σιγά από την μετάλλαξη που είχαν υποστεί. Ή όταν λέει ότι τόσα χρόνια δώσαμε, αυτό επίσης που έλεγε ο κ. Βεντζέλ, τα δώσαμε όλα ως ΠΑΣΟΚ, υποστήκαμε το πολιτικό κόστος, τώρα αποθεώστε μας. Αυτό είναι το φόβος λοιπόν, του ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό λέω ότι Βούτση, με αυτά τα προγραμματικά δεδομένα που για την ώρα έχουν κατατεθεί από αυτά τα κόμματα, είναι από δύσκολο έως αδύνατο να υπάρξει σύμπραξη. Ελπίζω, διότι όλοι έχουν τη σοφία την οποία μεταγγίζει ο λαός για το εκλογικό αποτελέσματος. Έτσι, ελπίζω αμέσως μετά να έχουν κάποια στοιχεία προγραμματικού λόγου που να μπορούν να κάνουν εφικτή μια ενδεχόμενη συνεργασία. Αλλά αυτό θα το δούμε τότε. Ναι. Αυτό εννοώ θα το δούμε τότε. Δεν είναι μόνο οι αριθμοί, είναι και το τι θα πει καθένας. Άρα τίποτα έτσι, δεν είναι δεδομένο αυτή τη στιγμή. Όχι. Που μιλάμε. Όχι. Πάντως αυτό που ακούω. Τίποτα. Απολύτως. Και δεν έχει γίνει και καμία προεργασία για τέτοιες πιθανότητες. Δεν οικοτολογούμε προ ενός αποτελέσματος που εμείς θέλουμε να δώσει ισχυρή και ή δυνατόν αυτοδύναμη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Πάντως αυτό που ακούω και ξανακούω από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι αυτή η μετάλλαξη που έχουν υποστεί τα κόμματα όπως είναι το ΠΑΣΟΚ ή αντίστοιχα ευρωπαϊκά που έχουν συνεργαστεί με την δεξιά, με τους χριστιανοδημοκράτες όπως είναι στην Γερμανία. Αυτός είναι ο φόβος δηλαδή του ΣΥΡΙΖΑ. Μη μεταλλαχθεί ή μη συρρυκνωθεί.
εάν συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Σας λέω ευθέως ότι ο κίνδυνος της ενσωμάτωσης. Γιατί τα προβλήματα είναι του κόσμου είναι άλλα. Βεβαίως. Έτσι. Κάθε ένας έχει τα προβλήματά του και εμείς προσπαθούμε με τα προβλήματα του κόσμου να αντιστοιχηθούμε και να εκφράσουμε τις ανάγκες που γεννιούνται από την ίδια την κρίση. Πάνω σε αυτό το έδαφος υπήρξε η λυγιώδης άνοδος και η λυγιώδης επίσης παραμονή παρά τις προβλέψεις σε αυτό το ανωδικό κατόφλι του ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς αυτό προσπαθούμε, το κίνδυνο της ενσωμάτωσης για όλα τα κόμματα, όλων των πτερήγων σε άλλες λογικές και πολιτικές είναι υπαρκτός, είναι παρόν, είναι ορατός, ναι, και έχει διαγράψει και τη διαδρομή του στην Ευρώπη και άρα αυτή την εμπειρία εμείς δεν θα την περάσουμε, παρότι μας πρόχνουν εκ δεξιών και σχηματικά και εξ αριστερών. Κάθε μέρα ακούω από το πρωί ως το βράδυ. Και μετά αυτό έγινε. Ναι, 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 το ξέρω. Και από το μεγάλο συνασπισμό των Γκρόσε Κοαλισιόν της Γερμανίας. Έτσι, προ 35 ετίας. Το μεγαλύτερο πρόβλημα της χώρας πάντως είναι. Εδώ δεν πρέπει να γίνει, δεν μπορεί να γίνει σε συνθήκες, μάλιστα, προσέξτε, κοινωνικής πόλωσης που παράγει αυτή η παραμένουσα κρίση που έχει σαπίσει τα πάντα. Θα ήταν ανόητο. Δηλαδή... Είχε συμμετοχή στην κοινωνική πόλωση και ο ΣΥΡΙΖΑ όλο αυτό το διάστημα, κύριε Βούτση? Στην πολιτική πόλωση σίγουρα. Στην κοινωνική πόλωση είχε συμμετοχή η κρίση. Και οι πολιτικές που εφαρμόστηκαν και δημιούργησαν αυτά τα στρώματα της φτωχοποίησης, τα ευρύτατα πια, τα οποία εκφεύγουν και τις δημοσκοπικές έτσι. Ως ευρήματα, λέτε. Βέβαια. Λοιπόν, και φαίνεται και γι' αυτό παράγουν αυτά τα αποτελέσματα συνεχώς που όλοι μένουν με το στόμα ανοιχτό. Τελευταία ερώτηση. Και θα μείνει και την Κυριακή, δηλαδή. Έχει κλείσει για σας το θέμα Φλαμπουράρη, κύριε Βούτση? Γιατί έδωσε χθες ότι ως υπουργός μια σειρά από έγγραφα στη δημοσιότητα. Ο θόρυβος όμως συνεχίζεται. Με τη Νέα συνεχίζεται... Δημοκρατία να λέει, μας λέτε για τη λίστα Λαγκάρτε μας, εσείς έχετε τη δική σας λίστα. Μα γι' αυτό το βγάλατε. Και προηγούμενα είχαν βγάλει τη Βαλαβάνε, αντί προηγούμενα τον Κατρούγκαλ, οι κύκλοι, μέσα, τα συμφέροντα, αφήστε το. Είναι σαφές ότι γίνεται μια συστηματική προσπάθεια για ποιο πράγμα, είναι χειρότερο αυτό, για συμψηφισμό και τελικά από ενοχοποίηση πάνω στα μεγάλα της διαπλοκής. Εντάξει, λοιπόν, είναι εύκολο να λες φέρε εσύ να δούμε το πτυχίο πότε ακριβώς και τα λοιπά. Έτσι, η τάδε ημερομηνία και η τάδε υπογραφή. Από προσανατολισμό, δηλαδή. Απολύτως. Απολύτως. Δεν υπάρχει δηλαδή κανένα είναι... ηθικό ζήτημα, πιστεύετε? Όχι, κανένα. Μάλιστα. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει και βέβαια δεν υπάρχει. Δεν είναι. Γιατί από εκεί πέρα να συζητήσουμε για τα Μάρδα συμβίβαστα, για τα συμβίβαστα των βουλευτών σε σχέση με τις δουλειές τους. Είναι θέμα νομοθεσίας και συντάγματος κάποια στιγμή εδώ πέρα να ξεκαθαρίσουμε την κατάσταση. Ναι, πάντως... Εγώ είχα και φίλους και συντρόφους, γυναίκες και άντρες, δικηγόρους παραδείγματος χάρη, στη φάση που ήμουν γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας, που όλο το πρωί ήταν στα δικαστήρια και με την οντότητα και το κύρος που είχαν ταυτόχρονα σαν στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης και υπεράσπιζαν. Και καλά κάνανε, αυτό ήταν το επάγγελμά τους, με τον τρόπο που πρέπει, το μαχητικό. Αυτούς οι οποίοι ήταν. Τι να κάνουμε τώρα, να πιάσουμε μία-μία και να ανοίξουμε τους φακέλους. Δηλαδή θα πρέπει αυτό το πολιτικό σύστημα με ένα διάλογο εν ώψη της αναθεώρησης του συντάγματος να θωρακιστεί από όλες τις πλευρές. Δεν είναι όμως πολύ βαρύ να λέτε ότι ο κύριος Μημαράκης εκπροσωπεί τους ολιγάρχες? Κοιτάξτε, η παράταξη της οποίας είναι πρόεδρος ο κύριος Μημαράκης, παρότι ο ίδιος ως πρόσωπο έχει μία διακριτότητα και μία ταυτότητα και αν θέλετε και μία διαδρομή που τη δοκιμάσαμε όσο ήταν πρόεδρος της Βουλής και σε γενικές γραμμές, παρότι μέχρι και μομφή του κάναμε, τα πήγαμε καλά. Σας επαναλαμβάνω, παρότι του κάναμε και μομφή που δεν είχε ξαναγίνει μέχρι τότε για πρόεδρο. Άρα εγώ ευθέως σας λέω ότι είναι διαφορετικός ως προς το προηγούμενο, αλλά κράτησε όλο τα ψηφοδέλτια και όλο το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας copy-paste κανονικότατο από την προηγούμενη κατάσταση. Με αυτή την έννοια και εφόσον δεν μπαίνει στον κόπο σε όλες αυτές το πλήθος των συνεντεύξεων που έδωσε και καλά έκανε ο άνθρωπος να διευκρινίσει ποιες θα είναι οι θέσεις του σε σχέση με το νομοσχέδιο για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ποια είναι η θέση του σε σχέση με τη λίστα Λαγκάρ, ποια είναι η θέση του σε σχέση με άλλα ζητήματα διαφθοράς, έχει μείνει ανοιχτός, όχι ως πρόσωπο, ναι, επαναλαμβάνω. Όχι, έχει μείνει ανοιχτό προ αυτά τα ζητήματα. Μαζί και στους εισαγγελείς ότι είναι με τα ονόματα κλπ. Δεν νομίζω ότι έχει πει κάτι άλλο. Επιτρέψτε μου να σας πω πως έχει αφήσει πλήρως ανοιχτή αυτή την πλευρά, διότι έχει επίγνωση και έχει και φόβο πως η παράταξή του είναι σε μεγάλο βαθμό εγκλωβισμένη στην εξυπηρέτηση κάποιων συμφερόντων από αυτά που μας φέρναν έτοιμες, για να σας το πω και αυτό για το ρεπορτάζ σας, ναι, από αυτούς που μας φέρναν έτοιμες
εν ώψη της συζήτησης που έγινε με τους θεσμούς τώρα, τροποποιήσεις για πολύ κρίσιμα ζητήματα, μισθολογικά, ΤΑΠ, δήμων, πράγματα κτλ. Μεταφρασμένα από δικηγορικά γραφεία των Αθηνών και περασμένα και με την εισηγητική έκθεση για να μπουν στη Βουλή. Μάλιστα, για να δούμε έτσι, τι έχει να δευτεροβάθμιες οργανώσεις, τριτοβάθμιες οργανώσεις και όνου και στο αριθμό που τα ξέρουν και αυτοί. Κύριο Σταϊκούρα, ο Βρούτση και άλλοι για άλλε περιόδου ξέραν πολύ καλά το τι γινόταν και πώ ερχόντουσαν τα μπιλετάκια στου απέναντι. Είναι κατηγορία επίση για τον κύριο Κατρούγκαλο, η Νέα Δημοκρατία, αλλά έχουμε εκπρόσωπό τη αμέσω μετά από εσά να μα πει. Κατρούγκαλο, λοιπόν, έχει καθαρίσει πλήρω αυτά που του κατηγορούν. Σα ευχαριστώ καλά. Πολύ. Ευχαριστώ όλα που πάνε καλά. Στο υπόλοιπο του προεκλογικού αγώνα. Πάμε σε διάλειμμα. Θα επανέλθουμε με τον κύριο Σάκη Ιωαννίδη.